Άγιε Μακαρία, ζωή τη μάνα, τη μιλάδα, όπου πάντα οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπασο και τα ψυχά στον δώρα σου, ότι μόνος υπάρχει στα θάνατο. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφης των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα του Κυρίου Συστημάτας Ιαδρών, ο πρόεδρος κ. Μιλούσεφ Καραβή. Του Αρχιμανδικού Τμήματος Ρεφηλία. Της Εθνικής Αντίστασης, ο Σύμβουλος Κοινότητας των Ιατρών, κύριε Γιώργο Πετάκη. Του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. Και για τη λίγη δική της εξάδελφης και κατάκτης. Του πρώτου δημοτικού. Του δεύτερου δημοτικού. Του τρίτου δημοτικού. Του γυμνασίου.
Κύριο. Ξαναζωντανεύει μέσα μας η αρχή αέρα των φαντάρων μας που έκαναν άλλη μια φορά την παγκόσμια ιστορία να γράψει στις σελίδες της για τη λεβεντογένα Ελλάδα, για τη χώρα και το έθνος που δεν ξέρουν να υποτάσσονται στους οποιουσδήποτε επίδοξους κατακτητές των οσίων και ιερών της φυλής μας, για αυτούς που έδειξαν σε όλη την ανθρωπότητα πως αυτό που προέχει και δίνει νόημα στη ζωή μας δεν είναι οι μηχανές, τα σίδερα και οι αριθμοί, αλλά η καρδιά που πιστεύει σε αιώνια ιδανικά και θυσιάζεται γι' αυτά. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, οι Έλληνες μέσω του Ιωάννη Μεταξάβροντο φώναξαν το όχι απέναντι στο Ιταλικό θράσος για παράδοση της πατρίδας μας. Μια λέξη που απηχούσε το φρόνημα όλων των Ελλήνων, που ποτέ τους δεν έσκυψαν το κεφάλι μπροστά σε απειλές. Όχι, μια λέξη καταπέλτη στο φασιστικό εγωισμό των Ιταλών που ξέχασαν τη γενέτειρα της ελευθερίας, μια χώρα ποτισμένη με αίμα και ατέλειωτους αγώνες των παιδιών της. Όχι, μια λέξη ασπίδα στο τρίπτυχο των ελληνικών ιδανικών, πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Δύο ώρες μετά το ιστορικό όχι, ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος στέλνει την πρώτη διαταγή στο ελληνικό στράτευμα. Από έκτης πρωινής σήμερον, περιερχόμαθα εις εν πόλεμον κατάστασιν προς Ιταλίαν. Άμυνα εθνικού εδάφους, διεξαχθεί βάση διαταγών ας έχετε. Εφαρμόσατε σχέδιον επιστρατεύσεως. Και μετά από λίγο, το πρώτο λακωνικό ανακοινωθέν. Τα ημέτερα τμήματα αμήνονται του πατρίου εδάφους. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή της Ελλάδας των 7 εκατομμυρίων για άμυνα αντίσταση απέναντι στον χήμαρο του Ιταλικού φασισμού και αργότερα και του ναζισμού? Μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 40, κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν τόλμησε να αντιταχθεί ουσιαστικά στην καταιγίδα των παράλογων και φλενοβλαβών Χίτλερ και Μουσολίνη. Όλοι έτρεμαν. Έτσι, άλλοι συνθηκολόγησαν και άλλοι υπέγραφαν σύμφωνα φιλίας με τον Άξονα. Η υπηρωτική Ευρώπη είχε προσφέρει γη και ύρδορ στον ναζισμό. Έτσι, δίκαια γράφει ο Άγγλος Κρίστοφερ Μπάκλεϊ στο βιβλίο του «Ελλάδα και Κρήτη», ο κόσμος ανέμενε να δει και την Ελλάδα να πίπτει εύκολο θύμα της επιθέσεως και εν τούτης συνέβη αυτό που δεν ανέμενε κανείς. Η ηρωική ελληνική προσπάθεια κατέληξε σε θρίαμβο των ελληνικών όπλων. Αλήθεια, πώς έγινε αυτό το θαύμα? Πώς μια κούφτα άνθρωποι αντιμετώπισαν δύο πάνοπλες αυτοκρατορίες? Πώς τα έβαλε ο μικρός Δαβίδ με τον υπερόπτη Γολιάθ και νίκησε? Επειδή μια πίστη φλόγιζε την καρδιά του και την καρδιά όλων των Ελλήνων. Thank you.
Thank you.